Σε ελαφρά μειωμένη τροχιά κινήθηκαν οι κριτικές εξαγωγές το πρώτο τετράμινο του 2022, αφού η διαφορά σε σχέση με πέρυσι αποτυπώθηκε στο 2,2%. Η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και ο πληθωρισμός φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να λυγίσουν τα κριτικά προϊόντα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης, η μείωση σε σχέση με πέρυσι περιορίστηκε σε 7.213 τόνους. Η μείωση των εξαγωγών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν μόνο 2,2%. Είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα και το περιβάλλον το οποίο δρούν οι εξαγωγές. Βουτιά κατά 20% σημείωσε η ναυαρχίδα των εξαγωγικών προϊόντων της Κρήτης, το ελαιόλαδο, κατά το χρονικό διάστημα από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο του 2022, χρονική περίοδος που η Ελλάδα βρισκόταν εν μέσω ενεργειακής κρίσης, με την αβεβαιότητα στην οικονομία να είναι πιο έντονη από ποτέ. Υπάρχει όντως μία μείωση της τάξης του 20% σε αξία. Σε ποσότητα όμως η μείωση είναι 36,3%, που σημαίνει ότι αυτό το στοιχείο μας δείχνει κάποια πράγματα. Ότι κρατήθηκαν οι τιμές σε ψηλό επίπεδο ή υπήρχε και μια αύξηση των τιμών, γιατί η πτώση της αξίας είναι αναντίστοιχη των ποσοτήτων. Αναλύοντας τα δημοσιευμένα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 67% του συνόλου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι η μόνη που κατάφερε να σημειώσει αύξηση που μεταφράζεται σε 18,8%. Την ίδια στιγμή, τη μερίδα του Λέοντος στον κλάδο των τροφίμων και ποτών κατέχει η Ιταλία, με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 36,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθεί η Γερμανία με μερίδιο 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχοντας πάντα υπόψη ότι το 2021 αποτέλεσε δύσκολη περίοδο για τις κριτικές εξαγωγές, καθώς η πανδημία επιβράδυνε την αναμενόμενη ανάπτυξη, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δίνουν την εικόνα μιας ενθαρρυντικής χρονιάς, γεγονός που μπορεί να βελτιωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Θέλω να πιστεύω ότι για άλλη μια φορά οι κρίτες εξαγωγής θα τα απεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, και εδώ θα πρέπει η πολιτεία να σταθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά με πρακτικές οι οποίες δεν θα είναι μόνο οριζόντιες αλλά θα είναι και κάθετες.